πείτε κάποια πράγματα για τον Καραγκιόζη. Ναι. Τι περίπου να σας πω. Πώς. Ότι έκανα 17 χρόνια να μάθω Καραγκιόζη παίκτης. Πάνε πήγαινα να μάθω μια τέχνη, θα λάβει ένα στρατηγός. Έκασα να γίνω Καραγκιόζη παίκτης. Ήμουνα πρώτα πεταλωτής. Μετά πήγα στο υπηκό και έμαθα υπασία. Υπασία μετά εμποδίων. Να ρωτήσω κάτι. Πεταλωτής δηλαδή αλογών. Ναι. Πεταλωτής τι γυναικών, πεταλωτής. Πάει δεν πάει. Λοιπόν, εκεί έμαθα υπασία. Ξέρετε καβαλάτε τώρα δηλαδή. Υπασία μετά εμποδίων. Στο στρατό, στο στρατό. Καβαλά κατάλογα υπόδρομα. Όχι υπόδρομο. Στο στρατό. Στο στρατό, ήμουν καβαλάρη στο στρατό. Στο υπηκό, δηλαδή. Με τα εμποδίων. Όχι, μουλάρια. Κανονικά άλογα, βρε, κανονικά άλογα. Τα καλά, τα ψηλά. Για κάτσε να μας το πει λίγο. Στο στρατό, Κυριάννη, δηλαδή εκπαιδεύατε... Ναι, εκπαιδεύα, εμάθαινα καβαλάρι σου. Άλλο ορισμένοι που γέλανε για το υπηκό. Μία μουσική να χορέψει το ψηφόγητο τάγμα. Δεν έχουνε μια μάνα. Ωπα, ωπα, ωπα. Ωπα, ωπα, ωπα. Εγώ έμαθα καραγκιοζοπαίκτη στον Θοδωρόπουλο, τον καλύτερο καραγκιοζοπαίκτη της τότε εποχής. Είτε παίζε παραστάσεις χειροπιασμένες, αλλά δεν εγέλαγες εύκολα εκεί. Γιατί τα έπαιζε όλα στην καθαρέμπουσα και ήταν πολύ εξαίρετος καλλιτέχνης απάνω στη δουλειά. Ήταν εδώ από την Πάτρα, έτσι? Όχι, ήταν από τη Σπάρτη, ένα χωριό, ονόματι Αγγελώνα. Αλλά έμενε στην Πάτρα. Αλλά έμενε στην Πάτρα, εφόρου ζωή. Μας παρουσιάστηκε μαγικά κόλπα, είναι σαν μάγο. Πού εδώ, εκεί. Και μην μιλάτε. Μην μιλάτε, δεν θέλω φορές. Πάμε. Είπα ότι είσαι παλικαρού. Είσαι δυνατή. Είσαι δυνατός μόνο. Για να δω. Φάτσε. Για να παλέψω. Σήκωσε το δάχτυλο εκείνο. Άτσο κάτω. Σήκωσε το δάχτυλο εκείνο. Σήκωσε το δάχτυλο. Άτσο κάτω. Τώρα που βγάει. Σήκωσε. Και εσύ τα ίδια, κάτσε. Σήκωσε. Ας, σήκωσε και τώρα. Σήκωσε τα. Τώρα εδώ κοιτάω. Χοπ, χοπ, χοπ. Κουνήστε τα δάχτυλα αυτά τώρα. Κουνήστε το. Δεν μπορώ. Σήκωσε.